Ένα πολύ όμορφο γκολ από τους παίκτες του Ολυμπιακού στο 17ο λεπτό με την πολύ καλή επιθετική ενέργεια Κοτούλα Κρίστοβιτς. Κόφας που κάνει την μπάλα είναι στα δίκτυα. Ένα φακό γκολ από τον Κόφας στο απευθείας τύπημα φάουλ στο 23ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός κάνει το 2-0 με τον Κόφα. Κοστούλας. Κόφας. Μπαλιά για τον Καλόγερο. Καλόγερος. Κάνει κατά μέτωπο επίθεση ο Καλόγερος. Μπαλιά για τον Κοτούλα. Ανατρέπεται και δίνει το πέναλτι ο διαιτητής Λευρίτης. Μια άλλη επιθετική δραστηριότητα των παικτών του Ολυμπιακού στο 27 του δευτέρου ημιχρόνου φέρνει καρπούς. Ο Ολυμπιακός που επαναλαμβάνουμε δείχνει πρόσωπο σήμερα στο εθνικό στάδιο του Βόλου απέναντι σε μια ομάδα πρώτης εθνικής όπως είναι η Νάουσα. Με τον Βουρδογιάννη. Και η μπάλα στα δίχτυα. Το 3-0. Ως τελικά που περνάει τώρα μπαλιά στον Κρίστοβιτς. Κρίστοβιτς που κάνει την καταμέτωπη επίθεση. Πέρασε και την παλιά. Έχει γίνει χέρι και βέβαια είναι το πέναλτι. Είναι το πέναλτι στο χέρι του Φασίδη στο 4ο προς 3ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Κρίστοβιτς αυτή τη φορά θα είναι στην εκτέλεση του πέναλτι. Ακριβώς στο 3ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Η μπάλα στα δίχτυα. Το 4-0. Λάκης. Μάνδαλος γρήγορα πάνω στην μπάλα. Λάκης και πάλι. Μπαλιά για τον Αλεξιάδη. Ένα offside που δεν είδε ο επαυτής γραμμών. Το σήκε από κοντά και τελικά είναι το αυτογκόλ. Είναι το αυτογκόλ από τον Νικοβιώτη. Στο 1ο λεπτό η Νάουσα κάνει το 4-1 με τον Νικοβιώτη. Αυτή την ομάδα που παρουσιάστηκε εδώ σήμερα μπροστά στους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Κοιτάξτε, αν στην ήττα λέμε λίγα λόγια, στην νίκη δεν θα πρέπει να λέμε καθόλου. Νομίζω ότι αυτή η νίκη πρέπει να προβληματίσει ακόμα περισσότερο όλους μας. Και τους παίκτες και την τεχνική ηγεσία και τους διοικούντες. Σίγουρα τα προβλήματα του Ολυμπιακού δεν λύθηκαν με μια νίκη. Τα προβλήματα μένουν. Σίγουρα ο Ολυμπιακός θέλει την ενίσχυση την απαραίτητη το Δεκέμβριο. Αυτό που έχω δηλώσει ισχύει. Ο Ολυμπιακός μέχρι το Δεκέμβριο πρέπει να παλέψει με τους παίκτες που έχει. Τα βρήκαμε κάπως και νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία. Βέβαια η αποστολή μου είναι δύσκολη. Θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις. Τους χώρους τους ξέρω. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι η θέση πραγματική του Ολυμπιακού Βόλου. Και νομίζω σιγά σιγά θα προχωρήσουμε για την καλυτέρευση. Βέβαια, χωρίς να θέλω να κολακεύσω, νομίζω ότι έπαιξε με πάθος. Έχει νέα παιδιά, έτρεξε πολύ. Βέβαια λάθη γίνανε αρκετά. Αλλά έχει, βλέπω, πολύ μεγάλο μέλλον. Είναι ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές. Βέβαια με τους έμπειρους μαζί θα γίνει ένα σγάμος που λέμε καλός και πιστεύω ότι θα βρει το δρόμο του. Σήμερα έχεις φέρει δύο παίκτες. Υπάρχει κάποια συμφωνία με τον Ολυμπιακό για να κλείσουν αυτοί στο Βόλο ή απλώς έχεις φέρει τους παίκτες αυτούς για να τους δουν σε κάποια προπόνηση? Απλώς ήρθαν να τους δουν. Τίποτα, καμία συμφωνία δεν έχει γίνει. Μπορούμε να αναφέρουμε τα ονόματα των παικτών και σε ποιες ομάδες έχουν παίξει? Δεν νομίζω. Όνομα δεν λένε τίποτα. Ας τους δούνε και μετά. Γιατί δεν χρειάζεται νομίζω. Ομάδες παίζουν αλφα εθνική Ιουγκοσλαβία.